Ναι. Από εκεί και μετά, το ίδιο το ποδόσφαιρο θα πρέπει να ρυθμίσει όλα τα υπόλοιπα. Και ένα από αυτά, μία από αυτές τις παραμέτρους, είναι και το ζήτημα της βίας. Αναφέρεστε στη ΣΠΑΕ τώρα, από ό,τι φαντάζομαι. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Δηλαδή, η καραμέλα ότι η αστυνομία φταίει για τα πάντα, νομίζω ότι μετά τον τελικό του Σαββάτου καταρρίφθηκε. Ναι. Και περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες και είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι με τη νέα ηγεσία της Super League θα μπορούμε να έχουμε και ένα νέο πλαίσιο σχετικά με την ασφαλεία. Έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό με την UEFA και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για ένα συνολικό νέο πλαίσιο στο θέμα της ασφάλειας. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Περιμένουμε να αλλάξει κάτι επί του πρακτέου, το λέω άμεσα, να θα δούμε κάτι καινούργιο. Για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι οι παράγοντες. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερη διάθεση από τους ίδιους παράγοντες να αλλάξουν, με δεδομένο ότι, αυτή είναι η πολιτική μου άποψη, ότι οι παράγοντες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ενδιαφέρονται περισσότερο για να συντηρήσουν ένα στρατό, τον οποίο το χρησιμοποιούν πολλές φορές ως πολιτικό στρατό, κομματικό στρατό, με την ευρύτερη είναι του οργωματικού, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και όχι για να φτιάξουν ένα προϊόν από το οποίο θα κερδίζουν, θα κερδίζουν οικονομικά. Δεν το βλέπουμε δηλαδή σε μια οικονομική δραστηριότητα όπως είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Από τη μία βέβαια υπάρχουν οι ΠΑΕ που λέτε ότι ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα, εμπορικό κέρδος ή τέλος πάντων πολιτικά, να παίξουν παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο, από την άλλη υπάρχει πολιτεία. Και αναρωτιέμαι εμείς στη μέση, γιατί σε αυτό το τραπέζι του συναδέλφου το έχω θέσει πολλές φορές, λέω ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο γιατί δεν έχω το δικαίωμα να πάρω τα παιδιά μου και να πάω να παρακολουθήσω έναν αγώνα ήρεμα, χωρίς τον φόβο των επεισοδίων. Και λέω, χωρίς να θέλω να πω ότι εντάξει, αυτοί κάνουν αυτό και καλά κάνουν, η πολιτεία τι κάνει, αλλά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Θα σας πω, η πολιτεία πρέπει να φτιάξει και φτιάχνει ένα πλαίσιο αρκετά σκληρό αλλά και αρκετά σύγχρονο για να μπορεί να βοηθήσει το οργανωμένο ποδόσφαιρο να προχωρήσει. Ακόμα και στο θέμα της βίας νομοθετήσαμε και πρόσφατα μάλιστα διατάξεις οι οποίες είναι αρκετά αυστηρές και σκοπό έχουν να αποκλείσουν τους θαραξίες διαπαντός από τα γήπεδα. Το θέμα βέβαια είναι ότι επειδή η πολιτεία δεν είναι αυτή που επιβάλλει τις ποινές, η δικαιοσύνη είναι αυτή. Το θέμα είναι και η ευχή μας είναι ότι η δικαιοσύνη θα πάρει τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει, θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσουμε, που αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό δείχνει και η εμπειρία και της Αγγλίας, να αποκόψει τους θαραξίες και αυτούς που συλλαμβάνονται από τα γήπεδα. Έχουμε πάρα πολλές εξιχνιάσεις φαινομένων βίας και εκτός γηπέδων. Φέτος είχαμε κυρίως εκτός γηπέδων. Είχαμε πολλά θέματα φέτος, ακριβώς. Πάρα πολλές εξιχνιάσεις, σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις, με τελευταία την ταυτοποίηση ανθρώπων που επιτεθήκανε και στον διαιτητή. Περιμένουμε και εμείς από τη δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα και να οδηγήσει εκεί που τους αξίζει και τους φυσικούς αλλά και τους ηθικούς αυτούργους, γιατί θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για το ποιος οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Να πάμε λίγο στον τελικό, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, αισθάνεστε δικαιωμένος μετά την απόφασή σας να γίνει και κλεισμένο το θυρών, ή τουλάχιστον όχι κλεισμένο, με χίλιες προσκλήσεις αυτός ο τελικός, ο οποίος είδαμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Γύρισαμε στο 2016 όταν ξαναέγινε ο τελικός και κλεισμένο των θυρών στο ΆΚΑ. Τελικά, αισθάνεστε δικαιωμένος για την απόφαση αυτή που πήρατε? Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι δικαιωμένος. Δεν μπορείς να νιώθεις δικαιωμένος όταν κάνεις ένα τελικό και κλεισμένο των θυρών. Αν το δούμε με πολύ στενή ερμηνεία, προφανώς είμαι δικαιωμένος, αλλά δεν βοηθάει σε τίποτα τη συζήτηση και την εξέλιξη το να πω είμαι δικαιωμένος, δεν είμαι δικαιωμένος. Είναι εντελώς αδιάφορο και δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι ότι αυτό που καταδείχθηκε είναι ότι οι ίδιες οι ΠΑΕ και η ίδια η Ομοσπονδία δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένες να διαφυλάξουν το προϊόν και δεν δείχνουν σαν να μην θέλουν τον κανονικό φίλαθλο ή και τον κανονικό οπαδό, αν θέλετε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε μια πρώτη τάξη ευκαιρία, υπήρχαν αρκετές προσκλήσεις να μπει μέσα κανονικός κόσμος και να είναι και ένα πρόκλημα για την επόμενη χρονιά, για το πώς θα λειτουργήσει. Στέθηκε από απόλυτη αποτυχία, με απόλυτη ευθύνη των ΠΑΕ και νομίζω ότι δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία οφείλει
η αθλητική αλλά και η ποινική δικαιοσύνη να διερευνήσει. Η ΕΠΟ δεν έχει ευθύνες, γιατί είδαμε ότι γίνανε επεισόδια και από την πλευρά ανθρώπων που είχαν προσκλήσει από την ΕΠΟ. Αυτό το διερευνάτε, γιατί ήταν φανερό πλέον. Δεν χρειάζονταν κάποιος να γνωρίζει κάτι περισσότερο για να το καταλάβει. Σας ξαναλέω, είναι ζητήματα που κατά την άποψή μου και την πεποίθησή μου η αθλητική δικαιοσύνη αλλά και η τακτική δικαιοσύνη θα πρέπει να διερευνήσει. Πάντως, εγώ από την τοποθέτησή σας που κάνετε γύρω από το θέμα της βίας στα γήπεδα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θεωρείτε το μεγαλύτερο κομμάτι, μην πω εξ ολοκλήρου την ευθύνη, την έχουν οι ΠΑΕ. Το λέτε ευθέως, νομίζω. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είπα πολλές φορές. Ωραία. Υπάρχει, η άποψή μου ότι υπάρχει δυνατότητα να αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση μέσα στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Αρκεί να κινητοποιηθούν οι διοικήσεις των ομάδων, λέτε. Και μέσα στο νέο πλαίσιο που θα έρθει θα έχουν και την απόλυτη ευθύνη. Την απόλυτη ευθύνη, δυστυχώς και με πολύ σκληρές διατάξεις. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στη χθεσινή τροπολογία. Καταρχάς, πόσες ομάδες θα έχουμε από την καινούργια χρονιά στην... Η τροπολογία... Η τροπολογία δεν αφορά τον αριθμό των ομάδων, αφορά τη δομή των πρωταθλημάτων. Ναι. Ποιες κατηγορίες είναι, πού υπάγεται η κάθε μία διοικητικά, mm-hmm. Γιατί είναι επαγγελματικές λίγες, είναι συνεταιρισμοί, έτσι. Και κυρίως στις δύο μικρότερες κατηγορίες εισάγουμε ξανά τον θεσμό υποχρεωτικά της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης mm-hmm. και της αναδιανομής μέρους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ναι. Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε οικονομική κατάρρευση mm-hmm. Κάποιων ΠΑΕ εις βάρος κάποιων άλλων ομάδων. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα, γνωρίζοντας ότι το προϊόν για να γίνει προϊόν χρειάζεται αρκετό χρόνο. Γιατί αυτή τη στιγμή, κατά ψέματα, δεν υπάρχει προϊόν. Με πράξεις, παραλήψεις και ανοχές όλων αυτών των ατόμων. Είπατε χθες στη Βουλή ότι αντιλαμβάνεστε ή κατανοείτε κάποιες πικρίες των τοπικών κοινωνιών που οι ομάδες τους αδικήθηκαν. Ναι. Θα σας πω, όταν γίνεται μια αναδιάρθρωση που έχει και δημιουργεί νέες κατηγορίες, λιγότερες ομάδες κτλ. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες πάντοτε, δεν γίνεται διαφορετικά, κάποιες αδικίες. Δεν μπορούν να εκλείψουν. Δεν μπορούν να εκλείψουν. Μπορούν όμως να μετριαστούν εφόσον δεν αλλάζουν τη συνολική λογική της αναδιάρθρωσης. Βέβαια, υπεύθυνη γι' αυτό είναι η Ομοσπονδία. Υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε. Από την Ομοσπονδία περιμένουμε τον αριθμό. Από τις λίγες ακριβώς και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πάντως θα πάμε σε μικρότερο αριθμό. Αυτό είναι δεδομένο. Τι έχετε καταλάβει? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη. Όχι. Υπάρχει απόφαση για 14, 12, 14. Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση στην οποία δεν θέλω να συμμετέχω παραπέρα. Εάν θα μπορούσε να γίνει 14-14-14. Και θα ήταν και πιο λογικό. Η πρόταση δική μας, η αρχική, η εισήγηση δική μου πέρσι, ήταν για τρεις κατηγορίες των 12 ομάδων. Για να υπάρχει μια ενιαία δομή στην λειτουργία των πρωταθλημάτων. Από εκεί και μετά, η ομοσπονδιακή όργανα συζητάνε. Υπάρχει η παρουσία συνεχής της FIFA, η οποία έρχεται και συνδράμει σε οποιασδήποτε αλλαγές. Είναι μια ζήτηση όμως που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Να μας πείτε δύο λόγια και για το VAR, κύριε Υπουργέ, γιατί είδαμε την πρεμιέρα στον τελικό του κυπέλου. Αναμένουν όλοι ότι το VAR θα είναι έτοιμο για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα είναι έτοιμο, έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις ώστε όλα τα γήπεδα της Super League από την ερχόμενη σεζόν, τον Αύγουστο δηλαδή, να είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να δεχθούν το VAR? Νομίζω ότι όλα προχωράνε κανονικά, όλοι οι διαγωνισμοί έχουν προχωρήσει κανονικά, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με την ανάδοχο εταιρεία, προχωράει και η διαδικασία για τις οπτικές ίνες. Το VAR έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από παρεμβάσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα των πραγμάτων. Mm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την παρουσία ξένης ΚΕΔ που δεν αποτελείται από Έλληνες διαιτητές ή από Έλληνες παράγοντες. Για να μειωθεί η μουρμούρα και σχέση. Η μουρμούρα ποτέ δεν θα φύγει και πάντοτε η διαιτησία θα είναι η εύκολη λύση. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατηγορήσει κάποιον για οτιδήποτε. Την παρουσία ξένων διαιτητών και διαιτητών υψηλού επίπεδου στους αγώνες των μεγάλων ομάδων και στα ντέρμπι. Σας θυμίζω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που μετά από
από μεγάλους αγώνες δεν ασχοληθήκαμε κατά βάση με τη διαιτησία. Η εισαγωγή του ΒΑΡ και όλες αυτές οι αλλαγές που γίνανε αυτά τα χρόνια με σκοπό να φύγουν οι σκιές. Mm-hmm. Να φύγουν οι σκιές. Προφανώς έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν. Προφανώς τα προβλήματα ήταν πολύ βαθιά και ήταν και χρόνια και δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι προφανές ότι δεν είμαστε στο σημείο που ήμασταν κάποια χρόνια πριν. Ναι. Έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουμε ανακτήσει μέρος της αξιοπιστίας, έχουμε πολλή δουλειά. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε όλα αυτά τα εργαλεία σαν πολιτεία για να μπορέσουμε να μείνουμε πρόσκοπτοι σε αυτή την πορεία. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε λίγο το ποδοσφαίρο, να πάμε στο μπάσκετ, κύριε Υπουργέ. Okay, στο μπάσκετ, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε στην ώρα 0 του ελληνικού μπάσκετ. Πού βλέπετε να πηγαίνει η Υπουργή? Έχουμε μια δικιά σας δήλωση, η οποία λέτε ότι η διαφαινόμενη διάλυση του ελληνικού μπάσκετ έχει ονοματεπώνυμο και αναφέρεστε στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Από την άλλη, η ΕΟΚ σας κατηγορεί ότι υπάρχει ανευθυνότητα από την πολιτεία. Οδηγούμαστε σε play-off με εισαγωγικά. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν ποτέ. Αύριο είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ για να αποφασιστεί. Υπάρχει μια κατάθεση του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ. Τι γίνεται τελικά? Το ελληνικό μπάσκετ έχει δοξάσει πάρα πολλές φορές στον ελληνικό αθλητισμό. Έχει προσφέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες και συγκινήσεις. Και τώρα βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στην ώρα μηδέν. Τι συμβαίνει, τι θα γίνει? Και πάλι με ευθύνη των ίδιων των παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ. Και σε σημεία στα οποία οι δυνατότητες εμπλοκής της ίδιας πολιτείας είναι πάρα πολύ λίγα. Μένω στην άποψή μου περί ευθύνης ομοσπονδίας, είναι σαφής, δεν χρειάζεται να το παραλάβουμε. Από εκεί μετά περιμένουμε με αγωνία την δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ. Πάρθηκαν πολύ σημαντικές αποφάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες σχετικά με την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να δείξουν σοβαρότητα, να σταματήσει η στοχοποίηση ανθρώπων, να καταλάβουν και οι ίδιοι οι πρόεδροι ότι το ακροατήριό τους πολλές φορές παρεξηγεί ή δύναται να παρεξηγήσει λεγόμενα και να οδηγήσει σε έκμενες καταστάσεις. Δεν έχουμε πόλεμο. Ένας αθλητισμός είναι και έτσι όπως έχει καταδύσει και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακριβώς. Χωρίς με τα δεδομένα συμβόλαια και στην Ευρωλίγα κτλ. Και με την άναρχη αυτή δομή του, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν κάποιος χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχει χάσει και τίποτα. Δεν είναι ότι στο ποδόσφαιρο δεν βγαίνει στο Champions League ή οτιδήποτε. Είναι όλο το πλέγμα αυτό λάθος, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν συμφωνείτε και πολύ με τη δομή της Ευρωλίγκας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν θέλετε να κάνουμε μια διασύνδεση. Ναι, είναι εμπόριο καθαρά. Θα μπορούσα να είμαι υπέρ ενός κλειστού πρωταθλήματος, εφόσον σέβεται τους εθνικούς κανόνες αφενός και αφετέρου να έχει και ένα νόημα. Δηλαδή, το NBA είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα, αλλά έχει salary cap, έχει διάφορους κανόνες. Ακριβώς. Και έχεις μια δυνατότητα, ας πούμε, σε όλους να κάνουν κάτι. Εδώ πέρα στην Ευρωλίγκα, νομίζω, είναι τεράστιες οι διαφορές. Και αποκλείονται πάρα πολλές ομάδες σας. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι κατά ψήμα προβληματικός. Αλλά αυτό είναι περισσότερο κουτσομπολιό παρά ουσία. Περιμένουμε τον ΕΣΑΚΕ. Φαίνεται ότι θα πάρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις για την επόμενη χρονιά και θα λείψουν οι δικαιολογίες από οποιουσδήποτε για να μην προχωρήσουμε. Και οφείλουν όλοι να κρατήσουν τους τόνους χαμηλά, χαμηλά. Ξέρω ότι οι εισαγγελικές αρχές έτσι κι αλλιώς έχουν παρέμβει σε όλα αυτά και τις ασχήμες που βγήκαν το προηγούμενο διάστημα. Έχω ενημερώσει και εγώ ίδιος όλους τους αρμοδίους από την πρώτη μέρα. Ξέρετε, αυτά δεν χρειάζεται να βγάζεις ανακοινώσεις για αυτά, δεν τα βγάζεις στο μεϊντάνι. Και περιμένουμε να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Η Ομοσπονδία σχεδόν δεν στέκεται, επομένως την βγάζω εκτός παιχνιδιού. Πάντως, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και δεν ενέχει σχόλιο το ερώτημά μου, είναι ειλικρινές. Με δεδομένο ότι έχουμε αυτήν την εικόνα στο ποδόσφαιρο με τη βία ή τα υπόλοιπα διοικητικά που έχουν την ευθύνη τους η ΠΑΕ και δεν το αμφισβητεί κάποιος αυτό. Με δεδομένο ότι αυτή είναι η εικόνα του μπάσκετ. Και όπως είπατε, με την Ομοσπονδία υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που ρωτώ, έτσι πιο χαλαρά, ίσως πιο μπακαλίστικα, ποιος κάνει κουμάντο στον αθλητισμό αυτής της χώρας? Ξέρετε γιατί το ρωτώ. Και είμαστε κι εμείς απ' έξω που το παρακολουθούμε. Και λέμε το εξής, ότι όταν έχεις τον υπουργό απέναντί σου και σου λέει: έχω πρόβλημα συνεννόησης με τη ΣΠΑΕ, έχω πρόβλημα συνεννόησης με την Ομοσπονδία. Το κράτος τι κάνει? Είναι ο παρατηρητής, ο διαιτητής, θεσμικά εννοώ. Πώς αντιδρά? Το σίγουρο είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι ο διαιτητής κανονικά ή ο διαιτητής ενός αγώνα. Mm-hmm. Το κράτος δεν είναι αυτό το οποίο θα επιβάλλει τους κανόνες παιδιάς. Mm-hmm. Το κράτος είναι εδώ για να εγγυάται θεσμικά ορισμένα πράγματα. Από εκεί και μετά υπάρχει το αυτοδιοίκητο
Και στα επαγγελματικά σωματεία είναι ανώνυμες εταιρείες. Ναι. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί, δεν, μπορεί να έχει τη μορφή του μπαμπούλα, αλλά οι ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης στο ποδόσφαιρο, οι παρέμβασεις αυτές δεν γίνανε με νομοθέτηση. Ναι. Ένα μέρος έγινε με νομοθέτηση, αλλά περισσότερο έγινε με τη συμφωνία, τη δική μου, του κράτους δηλαδή, με τις διεθνείς ομοσπονδίες. Μάλιστα. Και όλες οι αλλαγές επιβληθήκαν όχι δια νόμου του κράτους, αλλά δια των διεθνών συνομοσπονδιών. Ότι ήρθαν ξένοι διαιτητές, δεν το αποφάσισα εγώ, το εισηγήθηκα, εγώ το ήθελα, είναι γνωστό αυτό, αυτή ήταν η πολιτική μας γραμμή. Αλλά όμως ήταν απόφαση της FIFA και της UEFA. Είναι τα λεπτά όρια του αυτοδιοίκητου και, αυτή είναι η ουσία του αυτοδιοίκητου. Ναι. Και καλό θα ήταν να ξεφεύγουμε λίγο από τον επαγγελματικό αθλητισμό, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που υπάρχουν εκεί πέρα. Και ευθύνη του κράτους, έτσι, και γι' αυτό δεν γίνεται καμία συζήτηση, είναι για τα υπόλοιπα κομμάτια του αθλητισμού, για τον ρεαστηνικό αθλητισμό. Την ίδια μέρα που γινόταν ο τελικός αυτός με ευθύνη της Ομοσπονδίας, την ίδια στιγμή μια άλλη Ομοσπονδία, η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ξανά άνοιγε μια Ολυμπιακή εγκατάσταση μετά από το 2004 και διοργανώναμε, είχαμε την ευκαιρία έναρξη ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Open μάλιστα, με συμμετοχή αθλητών από όλο τον κόσμο, Ολυμπιονικών, δίνοντας εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς αγώνες με τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο. Την ίδια στιγμή ξανανοίγει το κοπηλατοδρόμιο στα Γιάννα και γίνονται μεγάλες διοργανώσεις μετά από 17 χρόνια. Την ίδια στιγμή προσπαθούμε να αναστήσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και μία από αυτές θα είναι και το Ολυμπιακό Κέντρο των Λιωσίων. Ναι. Για αυτά τα πράγματα. Αυτό, γιατί έχει πολύ σημασία. Τόσα χρόνια έμειναν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανενεργά. Υπάρχει ουσιαστικά για πρώτη φορά μεταολυμπιακή αξιοποίηση της Ολυμπιακής περιουσίας για αθλητικούς σκοπούς. Ναι, είναι σημαντικό. Για αθλητικούς σκοπούς. Υπήρξαν πολύ μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε και να αναμορφώσουμε τις αθλητικές μας υποδομές ανά την επικράτεια. Υπήρξαν θεσμικές παρεμβάσεις για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των ομοσπονδιών. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε είναι και αποτέλεσμα της μη ορθής λειτουργίας και ενός συστήματος προβληματικού που υπήρχε. Και αλλάζει πλέον αυτό με τον ψήφισθεντα νόμο που φέρνει την απλή αναλογική, την ποσόστοση φύλου στις ομοσπονδίες. Μια σειρά από αλλαγές οι οποίες δεν βρίσκουν χώρο πολλές φορές ούτε για οκτάστηλο στον τύπο, αλλά είναι σημαντικές για το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού αλλά και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Σας ξαναλέω, δεν μπορούμε, η πολιτεία δεν είναι παιδονόμος. Η πολιτεία δεν είναι παιδονόμος. Η πολιτεία θέτει τους γενικούς κανόνες και είναι εκεί για να παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Με τα όργανα της και κυρίως με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και περιμένουμε και εμείς από τη δικαιοσύνη να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ναι. Και να κλείσουμε, με ένα ερώτημα, αν έχετε κάποιο νέο να μας πείτε βέβαια, σχετικά με τη συνδιοργάνωση που ήδη μετάσχει και η Ελλάδα. Στο Euro, στο να πάρει η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία να διοργανώσει το Euro του 2028 ή το Μουντιάλ του 2030. Πώς πάει αυτός ο φάκελος, αν υπάρχουν κάποια νέα, αν η Ελλάδα τελικά πετάξει από πάνω της στον πρόσωπο αυτό που είδαμε στον τελικό του κυπέλου και φέρει μια πολύ σπουδαία διοργάνωση εντός των συνόρων και ξαναβγούμε έτσι από την εσωστρέφεια που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία προχωράει κανονικά, με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο, αυτό το εξάμηνο, η Ρουμανία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λίγο αυξημένες οι υποχρεώσεις του Ρουμάνου ομολόγου μου. Στις 14-15 Ιουνίου στο Βουκουρέστι θα ανακοινωθεί η Οργανωτική Επιτροπή, συνολικά η Οργανωτική Επιτροπή με βάση αποφάσεις Θεσσαλονίκης. Έχουμε υπογράψει ήδη το Μνημόνιο Συνεργασίας. Προχωράμε κανονικά και εγώ το βρίσκω και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία μέσα από αυτή την προσπάθεια για τη συνδιοργάνωση να αλλάξει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο και για τη λειτουργία των ίδιων των γηπέδων. Επειδή αυτά πρέπει να γίνουν μέσα από το ίδιο το ποδόσφαιρο, από το παράθυρο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτά που πρέπει να μπουν από την πόρτα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα στην πρωί μας τάρδια, στη δημόσια τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον αθλητισμό.
Και θα έλεγες να πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται με την 7ήμερη εργασία, με αυτό το θέμα που τέλος πάντων άνοιξε από την αναφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει προκληθεί τόσος δώρος. Τέτοια συζήτηση έχουμε γίνει όλοι οι εργατολόγοι. Κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Αλλά εμείς εδώ έχουμε επιλέξει την πρωινή βάρδια να μην κάνουμε τους εργατολόγους, να ζητάμε από τους ειδικούς.